Έλα ρε δικαίω μου. Τι λέει. Έλα πού είσαι. Εγώ που είμαι. Στο πάρκο είμαι ρε. Άντε ωραία σε περιμένω. Είναι η ζωή μου. Η ζωή μου όλη. Κανονικά. Θα μπορούσε να ήταν και μια βραδιά. Άλλωστε οι βραδιές μου είναι καλύτερες και από τις μέρες σας. Απόψε βάφουμε και όπως βλέπετε το έχουμε. Θα μπορούσε να ήταν και μια βραδιά. Άλλωστε οι βραδιές μου είναι καλύτερες και από τις μέρες σας. Άλλωστε οι βραδιές μου είναι καλύτερες και από τις μέρες σας. Άλλωστε οι βραδιές μου είναι καλύτερες και από τις μέρες σας. Είναι καλύτερες και από τις μέρες σας. Καλύτερες και από τις μέρες σας. Είναι οι βραδιές που σε πιάνει εκείνη η περίεργη φάση. Εκείνο το άγχος που σου τρέμουν τα πόδια. Υδρώνουν τα χέρια καθώς ανεβαίνει η αδρεναλίνη σου. Αϊνστάιν, μη πεις τίποτα, τέλος. Και κυρίευε εκείνη η μανία. Η μανία του να γίνει σε ένα βράδυ γνωστό. Πολύ γνωστό. Σε όλους. Να γίνεις κάποιος. Να γίνεις ο πρώτος. Ο καλύτερος. Ο καλύτερος από όλους. Να γίνεις ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς της πόλης. Έστω για μια βραδιά. Γι' αυτό είσαι έτοιμος. Γι' αυτό γεννήθηκες. Είναι η καλύτερη φάση. Η φάση που σε λούζει ο υδρότας. Που είσαι γεμάτος ανησυχία. Ανησυχία το να πάνε όλα καλά απόψε. Γιατί απόψε βάφουμε. Μην πεις τίποτα, τέλος. Απόψε βάφουμε. Απόψε βάφουμε. Απόψε βάφουμε. Στάιν, μη πεις τίποτα, τέλος. Απόψε βάφουμε και όπως βλέπετε το μήνυμα. Γιατί τι είναι απόψε ρε Σακάρι. Το γραφίτι δεν είναι απλό θέμα. Θέλει λεφτά. Κι αν δεν τα έχεις, κότσια. Και συνοπτικές διαδικασίες. Όπως μπαίνεις, ψωνίζεις, ψωνίζεις, ψωνίζεις. Σε πιάνει καταναλωτική μανία. Και συνεχίζεις να ψωνίζεις, να ψωνίζεις. Και δεν σταματάς. Απλά δεν περνάς από το ταμείο. Γιατί έχεις τσεκάρει και για άλλες εξόδους. Κάτι σαν εναλλακτικές λύσεις, ας πούμε. Στην τελική, ο χρόνος είναι χρώμα και όχι χρήμα.